Και γι' αυτό λοιπόν επέλεξε αυτό το θέμα της αντιστάσεως του γέροντος κατά την Ιταλοκρατία, για να δείτε, ενώ είχε τόση υψηλή πνευματικότητα, πώς ο γέροντας αντιμετώπισε τους φασίστες και πώς αντιμετώπισε τις δυσκολίες εκείνες, οι οποίοι σιγά σιγά με μέθοδο και τρόπο προσπαθήσαν να στραγγαλίσουν και την Ορθοδοξία και τον Ελληνισμό. Είναι κάτι το οποίο συμβαίνει πάντα και θα συμβαίνει και σήμερα και αύριο και μεθαύριο. Εμείς τι κάνουμε όμως από το να ξεφύγουμε αυτό το στραγγαλισμό του έθνους, του γένους, του πολιτισμού μας, γιατί το γένος και το δεν είναι τίποτα, δεν είναι απλώς μόνο μια σημαία, που είναι και αυτό ένα σύμβολο, αλλά είναι το, η ουσία είναι ο πολιτισμός. Η ουσία είναι η σύζευξη του κλασικού πολιτισμού με τον χριστιανισμό. Πώς τα παντρέψαν οι πατέρες, πώς τα βιώσαν οι πατέρες και πώς τα ζήσανε. Έτσι λοιπόν, γι' αυτό και εγώ ας πούμε θέλω έτσι για να είμαστε και πιο υγιείς σαν χριστιανοί στις θέσεις μας, θέλω να δείτε με προσοχή, σας παρακαλώ πάρα πολύ, πώς ο γέροντας πορεύτηκε μέσα σε εκείνες τις δίνες, τις δυσκολίες. Γιατί ξέρετε, όταν ο άλλος, καμιά φορά λέμε, είναι καλύτερα να σου πιάσει ο άλλος ένα όπλο και να σε του φεκίσει, να σκοτώνεις, να τελειώνεις, παρά να σε πιάνει ο άλλος με όλες τις μεθοδίες, τις πονηρές, τις μαφιόζικες, τις δίθεν πολιτιστικές και όλα αυτά, να σε συσφίγγει, να σε συσφίγγει, να σε συσφίγγει, μέχρι να σε αποτελειώσει και να σε αποξενώσει παντελώς από τις ρίζες σου και από αυτό το οποίο είμαστε. Να πούμε όμως και μερικά λόγια, επειδή μερικές πληροφορίες να σας δώσω, επειδή δεν ξέρετε εσείς, έτσι δεν είχατε γνωστό τον γέροντα και σιγά σιγά πιστεύω τον γνωρίσαμε και καλά, να έχετε κι εσείς μια ευλογία αλλά και μια παρηγοριά σε όλα αυτά τα δύσκολα που περνάμε στις μέρες μας και θα περάσουμε. Μία λοιπόν από τις μεγαλύτερες μορφές της Εκκλησίας μας είναι ο Άγιος Αμφιλόχιος της Πάτμου. Συνδύασε την αγιοπατερική παράδοση της Εκκλησίας με την ιεραποστολική, με την κοινωνική, με την οικολογική και με την εθνική προσφορά, όσο κανείς ιερομόναχος πιστεύω στην Ορθοδοξία και στον 20ο αιώνα, σε Ανατολή και Δύση. Κράτησε ισορροπίες με τόση λεπτότητα και διάκριση που μένει έκθαμβος ο κάθε μελετητής της ζωής του. Γεννήθηκε το 1889 από ευσεβείς γονείς. Σε ηλικία 17 ετών κατετάγη στην αδελφότητα της Ιεράς Μονής του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, προέκοψε σε κάθε αρετή και μαθήτευσε σημά στο γέροντα Απολό από τους Κολυβάδες και στον ασκητή Θεόκτιστο. Ιδιαιτέρως ασχολήθηκε με την εξάσκηση της νοεράς προσευχής και με τη μελέτη των πατέρων. Διετέλεσε προϊστάμενος του Ιερού Σπηλαίου της Αποκαλύψεως. Το 1935 ανεδείχθη καθηγούμενος Πάτμου επί διετίαν μόνον, γιατί δεν ήταν αρεστός στον κατακτητή. Ίδρυσε το Ιερό Κοινόβιο της Μητρός του Ιγαπημένου στην Πάτμο, τη Μονή Παναγία Ελεούσης στην Κάλυμνο, τη Μονή Αγίου Μενά στην Αίγινα, το Ίδρυμα του Αγίου Νεκταρίου που σας είπα και το πρωί στα Χανιά, το Κάθισμα του Αγίου Ιωσήφ του Μνήστορο στην Πάτμο. Οργάνωσε τα ορφανοτροφία της Ρόδου και της Καλύμνου. Περιόδευσε όπως και το ορφανοτροφείο των Χανίων. Περιόδευσε όλα τα Δωδεκάνησα ως πνευματικός και όλη την Ελλάδα ύστερα από την εξορία του. Βοήθησε το ποιμαντικό έργο των κατατόπους εκκλησιών, παρηγόρησε αναρρύθμιτες μονές, συνέλαβε στη λύση του οικολογικού προβλήματος με τον πιο θαυμάσιο τρόπο, φυτεύοντας δέντρα και στη συνέχεια, αφού προσέφερε την αγάπη του Χριστού παντού, προχώρησε σε εκείνον που αγάπησε και πόθησε από παιδί. Κατάπληξη όμως νιώθει κανείς αν παρακολουθήσει την υποδειγματική του αντίσταση. Ο γέροντας δεν βλέπει τον Ελληνισμό ως εξουσιαστική ή κυριαρχική δύναμη, αλλά ως δύναμη πίστεως Χριστού, αγάπης και θυσίας, και ας δούμε τι γράφει από το προσωπικό του ημερολόγιο. Αυτή είναι η δύναμη του χριστιανισμού. Η νίκη, η νικήσασα των κόσμων, η πίστη σημών.
παρουσιάζεται με όλο το μεγαλείο της όταν η ιδεολογία αυτή ευρίσκεται, ακούτε τώρα κάτι καταπληκτικό, εις την καρδία της Ελληνίδος χριστιανής. Ο χριστιανισμός σε καρδιά ελληνική είναι δύναμης που μπορεί να ανατρέψει το παν και να δημιουργήσει νέα ζωή παντού. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος διάλεξε δια πρώτην ιεραπόστολων της Ευρώπης την Ελληνίδα Λυδία. Αυτή είναι η πρώτη χριστιανή της Ευρώπης, οι δύο πρώτοι μάρτυρες, ο Στέφανος ο Διάκονος και η Θέκλα, μαθήτρια του Παύλου, και αυτοί Έλληνες, ώστε έπειτα από το αίμα του Γολγοθά, αίμα ελληνικό παντού εχύθη δια την αγάπη του Χριστού και εξακολουθεί ως τώρα να χύνεται εις την ρίζα του χριστιανικού δένδρου, δια να ευρίσκονται πάντοτε εις αυτό στο δένδρο αυτό καρπή ιεραρχίας και μοναχισμού. Και αν κατέλθει, συνεχίζει ο Γέροντας και γράφει στο ημερολόγιο του, εις τας κατακόμβας της Ρώμης και Μήλου, εκεί θα δεις ονόματα ελληνικά παρθένων, θύματα της αγάπης του Χριστού. Γι' αυτό και η μέλουσα παρέλασης πρώτου βασιλέως Χριστού θα αποτελείται από νεανικά πρόσωπα από όλες τις πόλεις της ελληνικής γης. Και όταν σκεφτώ ότι η πρώτη επίσκεψη του Αναστάντος Κυρίου ήταν σε σπίτι ελληνικό, με κάνει να συγκινούμε, διότι τι ήτο ο Κλεόπας και ο Λουκάς, Έλληνες. Έπειτα από όλα αυτά έχω σχηματίσει τη γνώμη ότι η ελληνική καρδιά θυσιάζεται για κάθε υψηλή ιδεολογία και ιδίως για την αγάπη του Χριστού, για την άνω αλλά και την κάτω πατρίδα. Γι' αυτό το λόγο ο Χριστός την αγαπά και πάρα πολύ την προτιμά. Και εγώ ως πνευματικός που ευρίσκομαι πολύ πλησίον το τόσο ευγενικής καρδιάς της ελληνικής, δεν μπορώ παρά να ομολογήσω ότι βρίσκω μεγάλας καρδίας στολισμένας με αρετάς και με κατάλληλες να έχουν ως κάτοικο τον Βασιλέα Χριστό. Το έτος 1912 η ανήσυχη ψυχή και ο θείος πόθος του τον οδήγησαν στο Άγιο Όρος και στους Αγίους Τόπους. Μάλιστα στους Αγίους Τόπους πήγε για να ξεφύγει τη χειροτονία, διότι δεν ήθελε από λόγους ταπείνωσης και ένιωθε ανάξιος να γίνει ούτε διάκονος ούτε παπάς. Και όταν το στείλανε μαζί με τον πατέρα Γεράσιμο τότε, το 1912, να πάει να χειροτονηθεί από τον Άγιο Κόου ο ένας παπάς και ο άλλος διάκος, μέσα στο καθοδόν, στο ταξίδι, του λέει: «Αδερφέ μου, άκου να σου πω, εγώ είμαι ανάξιος να γίνω διάκος. Λοιπόν, θα με δικαιολογήσεις, θα φύγω», του λέει, «και θα πάω να προσκυνήσω τους Αγίους Τόπους. Εσύ πήγαινε εκεί, είναι παπάς, να διακονήσεις κανονικά το μοναστήρι μας και θα γυρίσω, θα επιστρέψω». Έτσι κάνει σκασιαρχείο λοιπόν, το σκάει και πηγαίνει στους Αγίους Τόπους ο Γέροντας και εκεί προσκυνάει και πραγματικά επάλετο η ψυχή του από την ευλάβεια για τους Αγίους Τόπους. Αλλά όμως, εκείνος που τον έπεισε, να κάνουμε μια παρένθεση ακόμα, που τον έπεισε να χειροτονηθεί, ήταν, ξέρετε, ο Άγιος Νεκτάριος, τον οποίον γνώρισε το 1914 και από τότε πήγαινε πάρα πολύ τακτικά, ενώ ήταν πολύ δύσκολες οι συνθήκες τότε να ταξιδεύεις από τη σκλαβωμένη Δωδεκάνησο να έρθεις στην Ελλάδα, σε περνούσαν και κατά κατάσκοπο και χίλια δυο πράγματα, σου κάνανε ανακρίσεις τέλη και χίλια δυο. Και ήταν, είχες υπέφερες για να... Εκείνος όμως τα παραθεωρούσε όλα και πήγαινε και έβρισκε τον Άγιο Νεκτάριο και ξέρετε, ο Άγιος Νεκτάριος τον έπεισε να γίνει και διάκος και παπάς. Αλλιώς δεν θα χειροτονεί το. Όπως επίσης από τον Άγιο Νεκτάριο έμαθε την ωραία προσευχή, όπως το λέει και ο ίδιος και το γράφει και υπάρχουν μαρτυρίες, γραπτές, όπως επίσης τον έμαθε και για τον μοναχισμό περισσότερα, για τον κοινοβιακό μοναχισμό, για την ησυχία, για τη μελέτη και θαύμαζε τον Άγιο Νεκτάριο γιατί ήξερε τόσα πολλά και είχε έτσι μία ευρυμάθεια ο Άγιος Νεκτάριος και γύρω από τους κλασικούς και γύρω από τους πατέρες και από την παράδοση της Εκκλησίας και ήταν πραγματικά ένας συναρπαστικός πνευματικός ο Άγιος Νεκτάριος. Έτσι λοιπόν και εξομολογείται και σε εκείνο και πιστεύω ότι Πάτερ Αλέξη και πατέρες μου και Πάτερ Παναγιώτη ότι και την εξομολόγηση τα μυστικά πιστεύω ότι ίσως τα πήρα από τον Άγιο Νεκτάριο και αυτά. Γιατί ο Γέροντας αναζωπήρωσε το μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως ανά την Ελλάδα. Αλλά ας συνεχίσω με το θέμα μας τώρα και τα
στο τέλος θα πούμε ότι και ενώ θα προσπαθήσουμε ό,τι θέλετε να το εξηγήσουμε. Τελικά χειροτονείται λοιπόν και πρεσβύτερος και διάκονος το 1919. Ο θείος πόθος του άναβε στα σωθικά του τα χρόνια αυτά και γι' αυτό έγραφε μετά από τη συνάντηση με την πρώτη πνευματική του κόρη και συνεργάτη δάτου στο ημερολόγιο του. Από τη στιγμή ταύτης επίστευσα ότι ο άνθρωπος αυτός εννοούσε τη μετέπειτα γερόντισσα, η οποία ήταν δασκάλα και πνευματική του κόρη. Θα ήταν εκείνος ο άνθρωπος ο οποίος εζήτου να με βοηθήσει να ενεργήσω μίαν αποστολήνηση δωδεκάνησων ή της κατήχετο υπό των Ιταλών και εν συνεχεία εις τα 7 εκκλησίες της Μικράς Ασίας. Ήθελε δε εν πρώτης να στερεώσει τον Ελληνισμό στην Δωδεκάνησα και μετά είχε σκοπό να πάει στη Μικρά Ασία να στερεώσει και εκεί, όπως ξέρετε, τους κρυφοχριστιανούς, τους οποίους βέβαια και αυτοί δεινοπάθησαν και τράβηξαν τα μοίρια όσα. Έτσι αρχίζει λοιπόν κατά το 43ο έτος ηλικίας του να τονώνει το θρησκευτικό και εθνικό φρόνημα των Δωδεκανησίων, εξομολογώντας και κηρύττοντας. Βλέποντας όμως την έντονη προπαγάνδα των Ιταλίδων καλογραιών για να προσελκύσουν την νεολαία, αντιστάθηκε με το πιο εκκλησιαστικό και παραδοσιακό τρόπο. Ίδρυσε αδελφότητα με νέες κοπέλες ευσεβείς και μορφωμένες και για πρώτη φορά στον ελλαδικό χώρο, ίδρυσε κατηχητικά και κύκλους Αγίας Γραφής για την αφύπνιση του λαού. Γράφει στο ημερολόγιο του, κατά τις συναντήσεις μας με τις ευσεβούς διδασκαλίσεις Καλλιόπης Γούναρη, εφανέρωσα αυτή εις αυτήν τους ιεραποστολικούς σκοπούς μου. Αυτή δε με τα προθυμίας και μεγάλου ζήλου ήρχισε τα κατηχητικά μαθήματα και κύκλους κυριών σχεδόν πρώτη εν Ελλάδη, διότι ούτε η αδελφό της θεολόγων η ζωή δεν είχε αρχίσει να κάνει κατηχητικά κατά τα έτη εκείνα. Με τα επιτυχής θρησκευτικά της δασκαλίας της πολύ γρήγορα απέκτησε την αγάπη και την αφοσίωση των παιδιών, δεσποινίδων και κυριών, με πρωτοφανή ενθουσιασμό παρικολούθουν ταύτας. Η δε πνευματική εργασία προέκοπτε κατά πολύ. Τη υποκινήσει μου επεδόθη στην εκμάθηση της τουρκικής γλώσσης, η οποία τουρκική γλώσσα δεν είναι αρκετά εύκολη, αφού εργάστη επί 7 συναπτά έτη σκό με πλουσίους πνευματικούς καρπούς, μετετέθη σκάλυμνον, ένθα και εκεί εργάστη ομοίως. Και από τας δύο νήσους δημιουργήθηκαν τα πρώτα στελέχη δια την Ιεραποστολήν. Κατηχητικά σχολεία συναισθήθησαν εν συνεχεία εις νήσιρον και εις λέρον, διαναστηρίζονται νεάνιδες και κυρίες εις τα ορθόδοξα, στην Ορθοδοξία και των εθνισμών των. Εγένοντο δε και εις αυτάς συστάσεις να μην έχουν επικοινωνία με τα πρόσωπα της ιταλικής προπαγάνδας. Στη συνέχεια συνέβη η μεγάλη τραγωδία του έθνους, η μικρασιατική καταστροφή. Ο γέροντας ιδρύει φιλόπτωχον αδελφότητα κυριών στην ΚΟ, επωνόματι της Οξίας Ξένης, γιατί η Οξία Ξένη, ξέρετε από το βίο της, ότι πέρασε από την ΚΟ και μετά πήγε στη Μικρά Ασία, προς βοήθεια των προσφύγων. Γράφει τα εξής. Είδωναν τη επιστολή σου τα των προσφύγων και λυπήθην τα μέγιστα. Είμαι ως σαν τρελός, δεν τρώγω, δεν κοιμούμαι. Σκέπτομαι μόνον τα μαρτύρια των αδελφών μας χριστιανών. Είμαι γεμάτος θυμών, ουχή εναντίον των Τούρκων και αγρίων, αλλά εναντίον των ψευδοπολιτισμένων αθέων Ευρωπαίων. Λέει καθαρά ο ίδιος τα γράφει σε επιστολή. Ο Χριστός θα νικήσει, έχει ελπίδες και θάρρος. Πόσον καλόν θα ήταν αν ο σύνδεσμός μας, στρατός σωτηρίας ή το καλός διοργανωμένος, θα έκαμνε θαύματα, θα εσύναζε πολλά παιδιά ορφανά και θα τα ανέτραφε κατά τα σαρχάς του. Σκέπτομαι πολλά, αλλά δυστυχώς είμαι κλεισμένος εις μονήν και εις μικράν νήσων. Σου καθιστώ γνωστόν ότι 22-24 του αυτού μηνός, Οκτωβρίου του 1922, αναχωρώ εις Αθήνας. Ο σκοπός μου είναι να αναλάβω να φέρω εις Πάτμον 10-13 ορφανά. Το 1924 άλλο πλήγμα δημιουργείται στα Δωδεκάνησα. Μετά τη συνθήκη της Λοζάνης προσαρτώνται οριστικά στην Ιταλία. Οι στόχοι του Γενικού Διοικητού είναι δύο. Πρώτον, η εκπαίδευση να γίνει ιταλική και δεύτερον, η Εκκλησία της Δωδεκανήσου να γίνει αυτοκέφαλη για να αποκοπεί από το Οικουμενικό Πατριαρχείο
και να προσχωρήσει στον Πάπα. Ήθελαν οι τότε τύραν Ιταλοί να αλλάξουν πάση θυσία το ορθόδοξο φρόνημα των νησιών και να επιβάλλουν τον παπισμό. Ο Δούριος είπε στους ήταν οι Ουνίτες, τότε οι οποίοι είναι και μέχρι σήμερα. Οι τότε ιερείς της Καλύμνου εκήρυξαν τη συστάση του τότε εν Αθήνες αημνήσου τραπεζούντος Χρυσάνθου και την προτροπή του Αγίου την Εκκλησία εν διωγμό. Ήθελαν να μείνουν υπό την ηγεσία του Οικουμενικού Πατριαρχείου, να μην προδώσουν την Ορθοδοξία, να μην πάψουν να μιλούν ελληνικά. Δεν ήθελαν να λέγουν το πιστεύω με το Φιλιόκουβε. Τα περισσότερα σχολεία τα έκλεισαν οι Ιταλοί. Όλα είχαν ιταλικοποιηθεί. Η ελληνική γλώσσα έγινε δεύτερον μάθημα και διδασκόταν μόνο 2 ώρες την εβδομάδα. Σε αυτές τις τραγικές στιγμές δεν πτωείται ο Άγιος Γέροντας, αλλά δίνει κοινή γραμμή στις διορισμένες δασκάλες που ήταν και πνευματικά του παιδιά, τη Γερόντισσα Ευστοχία, τη μετέπειτα Γερόντισσα Μαριάν που τη διαδέχθηκε και την αδελφή Εμέλεια να διδάσκουν περισσότερες ώρες. Τις δασκάλες τις φύλαγαν οι ίδιοι οι μαθητές ως φρουροί για να τις ειδοποιήσουν στην αίθουσα της τάξης. Γιατί όλα τα σχολεία τότε είχαν διευθυντή φασίστα Ιταλό. Και αυτός παρακολουθούσε όλες τις κινήσεις των δασκάλων. Οπότε λοιπόν έβαζαν οι δασκάλες ένα παιδί να έχει το νου. Τότε ερχόταν ο διευθυντής να αλλάζουν θέμα και να τους κάνουν ιταλικά. Είχε και άλλους που δίδασκαν συστηματικά μαθήματα και δημιουργούσαν κανονικά. Αυτό το κρυφό σχολείο είναι όντως, έχει γίνει συστηματικό κρυφό σχολείο, υπήρχε εκείνη την εποχή. Όπως το μακαριστό προηγούμενο της Γεραράς Μονής, που ήταν το μακαριστό Γέροντα Παύλου, που ήταν πνευματικό του παιδί, τον οποίο τον είχε επιστρατεύσει και κάτω από το υπόγειο του σπιτιού του στη χώρα, έκανε κανονικό συστηματικό μάθημα ελληνικής γλώσσης με γραμματική και συντακτικό κτλ. Και μαθητές του ήταν ο μετέπειτα Λυκειάρχης Βασίλειος Οικονόμου, ο οποίος σήμερα είναι συνταξιούχος υπερμαθηματικός, τον είχε και ο πατήρ Αλέξιος μαθηματικό, ο μακαριστός Μητροπολίτης Κυθύρων Ιερόθεος, ο θεολόγος Οικονόμου, ο αδερφός του Οικονόμου που είναι δημοδιδάσκαλος και άλλοι. Ας ακούσουμε όμως τον ίδιο τον Άγιο να διηγείται το έργο του στον καθηγητή Παναγιώτη Μπρατσιώτη και στους φοιτητές της Θεολογικής Σχολής Αθηνών όταν πήγαν εκδρομή στην Πάτμο. Το 50 ή το 52 ήταν αυτό. Ήλθεν η Ιταλική κατοχή του 1912, η οποία ήταν ανεκτή έως το 1920. Κατόπιν με την παρουσία του Μουσολίνη άρχισε η μεγάλη τραγωδία της Δωδεκανήσου. Τα γράμματα τα ελληνικά δεν διδάσκονταν. Οι δάσκαλοι και οι ιερείς καταδιώκονται. Τότε ήλθεν εις εμέ των ταπεινών οι σκέψεις να σχηματίσω ενόμιλων παρθένων μορφωμένων με το ράσο να αντιδράσουν εις των οργανωμένων καθολικισμών εις Δωδεκάνησον. Εμοναχαία δημιούργησαν εδώ το κρυφό σχολείο που ήρχονται τα παιδιά της Πάτμου και ενεψυχώνονται, πνευματικός. Κατεδιώχθημεν διαφοροτρόπος, αλλά εκατορθώσαμεν ή να κρατηθόμεν έως την απελευθέρωση της Δωδεκανήσου. Ο πρώτος διοικητής Δωδεκανήσου, αντινάβαρχος Ιωαννίδης, με καλεί και με παρακαλεί να δεχθώ να αναλάβω 80 ορφανά και νήπια από τα σχήρας των καθολικών καλογραιών. Με δισταγμόν δέχομαι, διότι τότε ήτο περιορισμένος ο αριθμός των Ελληνίδων μοναζουσών, ανέλαβωνε μοναχέ και έφερον εις πέρας το ιερόν τούτο έργον, και τώρα και εκείνη την εποχή βέβαια που μιλούσε ο Γέροντας το 52 λέμε, αριθμούσε 130 ορφανά κορίτσια τα οποία μορφώνονται ελληνορθοδόξως. Γι' αυτό τον λόγο θα δείτε εδώ τα σολίγας μοναχάς που κρατούν αυτό το οχυρό του οξωματικού της Εκκλησίας Νικηφόρου του Εκκρήτης. Ο σκοπός της αδελφότητας ταύτης είναι να επανέλθει η Ελληνής μοναχή εις την πρώτην θέση όπως την θέλει ο Μέγας Βασίλειος, εις την άσκηση και την κοινωνική δράση. Το 1935 ιδρύει στην Ίσυρο αδελφότητα με την επωνυμή Άγιος Νικήτας ο Νησίριος και το 1935 εκλέγεται καθηγούμενος Πάτμου. Ήδη από τις πρώτες ημέρες της ηγουμενίας του ο Γενικός Διοικητής Ρόδου Μάριο Λάγκο αποδοκιμάζει την εκλογή του. Ο Άγιος όμως κινείται δυναμικά. Ανεγείρει την Ιερά Μονή της Μητρός Συγκαπημένου. Προσπαθεί να ανορθώσει τη Μεγάλη Μονή του Θεολόγου πνευματικά και οικονομικά και υποστηρίζει έως θανάτου τον πάνσεπτον οικουμενικό θρόνο.
Για να ενισχύσει τη μονή κάνει την κουρά κρυφά 4 μοναχών εν μία νυχτή, και τότε ακριβώς εξορίσανε οι Ιταλοί τον Επιφάνιο στο Λειψό, τον πατέρα Επιφάνιο ιερομόναχο και τον ιερομόναχο Μελέτιο Μαριόλος στην Αστυπαλιά. Γιατί αυτοί συμπαραστάθηκαν στον Γέροντα, αλλά μετά δυστυχώς ο ένας πήρε το δρόμο της προδοσίας, γιατί εφοβήθη τόσο πολύ που εκάμφθη ψυχολογικά και μετά πολέμησε τον Γέροντα, αλλά θα δείτε μετά στη συνέχεια πώς ο Γέροντας τον αντιμετώπισε και πώς του συμπεριφέρθηκε. Συνιστά λοιπόν επιτροπή για την περιουσία της Μονής υπό την Προεδρία του Τραπεζούντος Χρυσάνθου. Φροντίζει για τη συντήρηση των σχολείων, την ιατρική περίθαλψη και την υλική βοήθεια των κατοίκων της Ιεράς Νήσου. Επινοεί για πρώτη φορά τον κρυφό μοναχισμό. Κύριοι μοναχούς και μοναχές χωρίς ράσα για να κινούνται ελεύθερα, συνεχίζει όμως αυτή την τακτική του και μετά την απελευθέρωση. Γιατί υπήρχε πάντα η άποψη σε υπεύθυνους πνευματικά ανθρώπους ότι θα καταληθεί η ελευθερία της Εκκλησίας, πάντα βέβαια καταλύεται η ελευθερία της Εκκλησίας, και ο Γέροντας έκανε κρυφά μοναχούς και μοναχές χωρίς να βάζουν ράσο. Αλλά ήταν αφιερωμένοι κανονικά στην υπακοή, στην εξομολόγηση του Γέροντα και τους έστελνε σε διάφορες αποστολές και εργασίες της Μονής. Οι Ιταλοί αρχίζουν να βλέπουν τον Άγιο και την αδελφότητα της Μονής εχθρικά. Ο διοικητής αστυνομίας της Καλύμνου λέει στον Άγιο: «Πληροφορούμε ότι διδάσκει στην εξέγερση του λαού». Και ο Γέροντας αποκρίνεται: «Εγώ διδάσκω την ειρήνη στις καρδιές των ανθρώπων και όχι τον πόλεμο». Κατά τη δεύτερη εκλογή του ως ηγουμένου δεν εγνωστοποίησε η Μονή την εκλογή του, γιατί ήταν ιδιόρυθμο το σύστημα της Μονής και κάθε 2 χρόνια εξελέγεται ο ηγούμενος, όπως είχε γίνει μετά την άλωση, ξέρετε, και τα μοναστήρια του Αγίου Όρους και της Πάτμου και της Ασίας έπεσαν στην ιδιορυθμία. Και το ίδιο συνέβαινε και στις Μονές Περιστερεώτας, Βαζελώνος και Σουμελά. Είχαν ακριβώς το ίδιο διοικητικό σύστημα. Αυτό όμως οι Ιταλοί το θεώρησαν ως προσβολή προς τα πολιτικά σαρκάς. Η δυσμένη αφουντώνει και μαζί με τις άλλες αφορμές το 1937 θα έλθει η πτώση του από την ηγουμενία και την εξορία του από την Πάτμο. Ο Γενικός Στρατιωτικός Διοικητής Δωδεκανήσου Γκρασίνη με καραμπινιέρους καταλαμβάνει τη Μονή. 2 χωροφύλακες Ιταλούς τοποθετεί στη μεγάλη είσοδο της Μονής, οπλισμένους. 2 στην είσοδο του Συνοδικού και 2 εντός του Συνοδικού της Μονής. Ενεργεί προγραμματισμένα και αναθέτει την ηγουμενία στον πατέρα Επιφάνιο Καλογιάννη. Ο πατήρ Αμφιλόχιος αρνείται να παραδώσει την Οικουμενική Ράβδο, επικαλείται τον κανονισμό της Μονής και τότε απειλείται με εξορία. Η απόφαση δεν τον πτωεί. Ατάραχος δέχεται να εξοριστεί μπροστά στην απειλή των όπλων. Αλυσμόνητη θα μείνει η απάντηση στον Γκρασίνη όταν του είπε: «Πρώτη φορά μου αντιστέκεται κληρικός». Έτσι. Και απαντάει ο Γέροντας: «Ίσως γιατί πρώτη φορά συναντάς Ορθόδοξο μοναχό». Έτσι αποφάσισαν στην αρχή να εξοριστεί στο καζίνο της Ιταλίας. Τελικά όμως τον εξόρισαν στην Αθήνα και διέλυσαν την Μονή του Ευαγγελισμού αφήνοντας μόνο λίγες μοναχές υπό αστυνομική επιτήρηση. Η εξορία του διήρκησε 2 έτη και με τη μεσολάβηση του μοναχού Λαβρεντίου της Ιεράς Μονής Κρυπτοφέρης της Ιταλίας, του γραμματέως ελληνικής πρεσβείας στην Ιταλία Γκίκα, από την ΚΟ και από άλλους ανακαλείται ο Άγιος και Γερόντισσα Ευστοχία και επανέρχεται στην Πάτμο προς καρτερών και θλιβόμενος. Κατά τα έτη 1939-1940 χρημάτισε εφημέριος του Ιερού Προσκυνήματος της Παναγίας Διασωζούσης, όπου αξιοποίησε το χώρο και έκανε οικοδομικά εργασίες. Κατά τον πόλεμο του 1940 ο Άγιος αναλαμβάνει ως προϊστάμενος το Ιερό Σπήλαιο της Αποκαλύψεως. Άλλο μεγάλο πρόβλημα τώρα εκεί με τους Γερμανούς. Εκεί θυσιάζεται στην κυριολεξία, στερείται και τον επιούσιο άρτο για να προσφέρει στους πεινασμένους, στις πεινασμένες οικογένειες. Στην Πάτμο έρχονται το 1940 λόγω βομβαρδισμού, επειδή οι Γερμανοί βομβάρδιζαν την Ιταλία γιατί είχαν βάσεις Ιταλοί στην Λέρο, 2.000 Λέροι πρόσφυγες που έφυγαν από τον τόπο τους λόγω των συνεχών βομβαρδισμών. Δημιουργεί Επιτροπή Βοηθείας και ενώ ήταν προϊστάμενος στο Ιερό Σπήλαιο της Αποκάλυψης,
διαθέτει όλα τα κελιά και όλους τους χώρους μέσα στο Ιερό Σπήλαιο για να μπει ο κόσμος. Αλλά όλος αυτός ο κόσμος πώς να προσποριστεί, ποιος θα τον ταΐσει, πώς θα φάει, πώς θα περάσει. Και ο γέροντας έλεγε, και η αδερφή του που τον διακονούσε και ήταν μαζί του στο Ιερό Σπήλαιο, έλεγε ότι πολλές φορές δεν έτρωγε, όχι πολλές φορές, πολλές μέρες, μόνο έπαιρνε ένα τσάι, λίγο νερό, λίγο παξιμάδι, δεν έτρωγε φαγητό για να το δώσει στους λερίους και στα παιδιά, μη τυχόν, για να ζήσουν, να επιβιώσουν. Δημιουργεί λοιπόν και μία επιτροπή τότε από τον πατέρα Παύλο τον Μακαριστό και από τον γιατρό τον Παρίσι τον Καστή, ο οποίος είχε γίνει και τελευταία διευθυντής του Ερυθρού Σταυρού στην Αθήνα το 60, το 70 νομίζω, και αυτά τα χρόνια, καθώς και με τη Μαρία Βέστη. Τακτοποιεί τον κόσμο σε μοναστήρια και σπίτια και στο Ιερό Σπήλαιο φιλοξενεί 70 άτομα. Μετά τη διάρκεια αυτών των χρόνων ο Άγιος Αμφιλόχιος στάθηκε ως πραγματικός πατέρας των ποινώντων και των ορφανών ο προστάτης. Τελείωσε ο πόλεμος και ο γέροντας συνεχίζει να βρίσκεται στις επάλξεις του αγώνος για την ανόρθωση των ερυπείων της Φιλτάτης Δωδεκανήσου. Αλλά όμως ο χρόνος δεν μας επιτρέπει και θα σας κουράσω πολλά για να σας πω και άλλα πράγματα, αλλά θα κλείσω με να σας πω ακόμα μερικά συμπληρωματικά. Από τα προαναφερθέντα λοιπόν συμπεραίνουμε ότι η αντίσταση του Αγίου ήταν υποδειγματική, χωρίς φανατισμούς, μίση και όπλα. Ήταν ένας ειρηνικός πόλεμος με την ανωτερότητα του Ρωμιού και με το υψηλό βίωμα του Ορθοδόξου μοναχισμού. Κατόρθωσε όσα δεν θα κατόρθωνε ένα ολάκερο στρατός, κράτησε ισορροπίες βυζαντινού τρόπου αντιλήψεως για το έθνος, πράγμα που πρέπει να παραδειγματίσει εμάς τους νεοέλληνες για να αποφεύγουμε αρρωστημένες εθνικιστικές τάσεις. Είναι ο διαφωτιστής της καθημάς Ανατολής που παρηγόρησε και ενδυνάμωσε τον λαό μας κατά την δουλεία. Είναι ο εκκλησιαστικός, πατριαρχικός, πνευματικός που αγάπησε το φανάρι, τη μητέρα Εκκλησία, το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της ιστορικής μας υπάρξεως. Πολέμησε το αυτοκέφαλο της Εκκλησίας Δωδεκανήσου μέχρι θανάτου. Είναι ο αγαπητός άνθρωπος του Θεού που αγαπάει και τους εχθρούς του, χωρίς να προδώσει ούτε το γένος, ούτε την Εκκλησία. Είναι αυτός που διδάσκει τον τρόπο της αντίστασης της Εκκλησίας ανά τους αιώνες, χωρίς αίματα και χωρίς σταυροφορίες. Αυτός λοιπόν, έτσι ο γέροντας, αυτή είναι η ουσία της αντιστάσεώς του. Τώρα για ακούστε να δείτε. Όταν λοιπόν απελευθερώθηκε η Δωδεκάνησος, έλεγε, ήταν ο μετέπειτα ηγούμενος της Δοχιαρίου, ήταν πνευματικό παιδί του. Και πήγαινε στον Ευαγγελισμό ο Γρηγόριος, ο Μακαριστός, ο Γρηγόριος, τον γνωρίζετε. Από την Πάρο. Πνευματικό, τον είχε στείλει ο γέροντας, ο Φιλόθεος, ο Ζερβάκος τον είχε στείλει. Και λέει λοιπόν, δες, του λέει, Μανολάκη, έχουν βάλει τις παντιέρες, την παντιέρα. Είχε, ποια λέγε παντιέρα, τη σημαία δηλαδή. Δεν ξέρω, παντιέρα από πού βγαίνει αυτή η λέξη. Νομίζω πως ήταν ιταλική λέξη. Ναι, 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 παντιέρες, ναι. Το λέγαμε, το λέμε και εμείς εδώ, το λέγαμε παλιά, ναι. Το λέμε. Ναι, οι παλιοί το λέγανε, οι παλιοί το λέγανε και στην Πάτμο. Και λέει, αμάν γέροντα, είσαι, του γυρίζει λοιπόν και του λέει ο Μανολάκης, είσαι σοβινιστής πια. Του λέει, αυτό του το είχε πει τη δεκαετία πια του 60, είχαν απελευθερωθεί 20-15 ήδη χρόνια. Λέει, μα δεν έχεις νιώσει τη σκλαβιά. Για να δεις πόσο σκυρτάει η καρδιά μου που βλέπω την ελληνική σημαία. Και ήθελε πάντα, όταν ήταν γιορτή και ποτέ ήταν, να κρεμάνε την ελληνική σημαία και να χαίρεται την ελευθερία. Γιατί είναι το σύμβολο της ελευθερίας μας. Επίσης, σήμερα τη σκένα, δεν τα ξέρετε και τα βλέπετε. Επίσης, πολλές φορές ο γέροντας έλεγε πάρα πολλές φορές ότι η Δύση ήταν η καταστροφή μας, έτσι. Και ότι υποκινήθησαν, ενώ δεν ήξερε, ας πούμε, δεν έκανε έρευνα ιστορική και δεν ήξερε πολλά ιστορικά, αλλά πιστεύω από το φωτισμό, όπως και ο Γιώργος Πασχαλιώτης Προφύριος, του Αγίου Πνεύματος, έλεγε πολλές αλήθειες που μόνο ένας που μπορούσε να ερευνήσει και να μελετήσει πάρα πολύ τα έλεγε αυτά τα πράγματα. Επίσης ο Γιώργος, να ξέρετε, αγαπούσε πάρα πολύ και τους Τούρκους απέναντι και έλεγε ότι μην κάνετε, μην έχετε μίσος, διότι
έλεγε εκείνος ότι πάνω από, πάνω από τους 50% ρέει αίμα, όχι έλεγε αυτό και μετά σου πω, ναι και αυτό, αλλά ρέει αίμα ελληνικό έλεγε. Λέει η Ιερομήκα και έλεγε και τους κρυφοχριστιανούς, βέβαια, αλλά προσπαθούσε όμως να μην τα λέει φανερά, γιατί τότε ήταν, δημιουργούσαν πολλά προβλήματα πολιτικά και είχε μεγάλο πρόβλημα το Οικουμενικό Πατριαρχείο και προσπαθούσε εκείνος χωρίς πολλά, μόνο σε πολύ στενούς κύκλους τα έλεγε αυτά, διότι αγαπούσε και έλεγε ότι υπάρχουν τόσοι χριστιανοί, τόσος κόσμος απέναντι, οι οποίοι είναι αδέρφια μας και δεν πρέπει να βλέπουμε έτσι με πολύ φανατισμό τα θέματα μερικές φορές όπως νομίζουμε. Θα ήθελα να σας κλείσω με δύο γεγονότα. Το ένα γεγονός είναι η σχέση μας με τη φύση, που θέλω να σας πω πόσο πολύ αγαπούσε τα δέντρα ο Γέροντας, γιατί δεν ήταν μόνο πατριώτης, είχε και, είναι πολυκλαδικός, θα τα πούμε και άλλες φορές. Θα πω τώρα βέβαια και για τα πουλιά, βέβαια. Να το πείτε αυτό, ορίστε, πείτε το, ναι. Όταν δεν έβγαινε έξω, γιατί τα πετεινά του ουρανού και τα μελίσια από τα κουβέλια πήγαινε πάνω τώρα. Χαίμωσα τα σάρασα. Πήγαινε πάνω στον Γέροντα. Επάνω τα μελίσια και μην τα πηγαίνετε, αφήστε τα δικά μου αυτά, έλεγε. Και τα πετεινά του ουρανού έφτανε πάνω του. Ναι, και τα πουλιά και τα σπουργίτια, ιδίως που ξέρετε είναι πιο άγρια. Τα σπουργίτια δεν ξημερώνεται το σπουργίτι εύκολα. Λοιπόν, ένα πράγμα από Γέροντα, ας πούμε, εγώ πιστεύω ότι ήταν μεγάλη διόραση αυτή που ήθελε και είναι το μόνο μέσω που μπορεί να μας βοηθήσει στο θέμα της οικολογίας, ένα από τα πιο σοβαρά. Μετά την εξομολόγηση έλεγε «Εσύ Γιώργο θα φυτέψεις 4 δέντρα», ανάλογα με τις αμαρτίες που είχε. «Εσύ Μαρία 3 δέντρα». Λοιπόν, αλλά δεν είναι εδώ ο κήπος της Πελοποννήσου που τα φυτεύεται και πιάνουν εύκολα. Εκεί είναι πάσπουρα στο χώμα, ξέρετε, κίτρινο χώμα με πέτρες, το οποίο θέλει πότισμα το καλοκαίρι, άμα δεν τα ποτίσει και τα πεύκα, τα κυπαρίσκα, τα ξεραθούν. Τα οποία κάθε καλοκαίρι έπρεπε ο καθένας να πάει να τα ποτίζει με τα χέρια. Δεν υπήρχαν τότε αυτόματα ποτίσματα. Με τα χέρια, με τους κουβάδες, πηγαίνανε και τα ποτίζανε. Και νερό υπάρχει πάντα. Και ούτε και υπάρχει και πολύ νερό. Να ξέρετε, δεν υπήρχε και ιδίως τότε, δεν υπήρχε καθόλου νερό. Και έτσι λοιπόν ο Γέροντας είχε μια μεγάλη αγάπη στα δέντρα. Φύτευε στα βουναλάκια και σουλοφίσκους που είχε πέτρες, φύτευε πεύκα και κυπαρίσια. Τα πρωτοφύτευσε το 1918 και όταν τα πρωτοφύτευσε, μάλιστα αυτά τα δύο πεύκα τα μεγάλα, ένα πίσω από το μοναστήρι και ένα στο ασκητήριο του Χριστού της Αργυρής, έτσι το λένε, το λέγαμε και το λέμε και μέχρι σήμερα. Και αυτά τα δέντρα λοιπόν τα έλεγε η πρωτογή μου και πήγαινε από κάτω και τους μιλούσε, ξέρετε. Και όταν φυσούσε το αεράκι έλεγε τώρα λέει την ευχή. Εις δε το Χριστό της Αργυρής που πήγαινε να ησυχάζει και για να μελετά να κάνει τα πνευματικά του, να διαβάζει, να κάνει κομποσκήνη, του είχαν οι αδερφές μία καρέκλα του σκηνοθέτου, καθότανε κάτω από το δέντρο και ο Γιώργος θα δείτε ή θα έκανε κομποσκήνη προσευχή ή θα έπλεκε κομποσκήνη ή τι θα έκανε, ή θα έχει ένα βιβλίο να διαβάζει. Ποτέ δεν καθόταν αργός να χαζεύει. Ποτέ δεν χάζεψε ο Γέροντας στη ζωή του. Λοιπόν, αυτό το δέντρο λοιπόν στο Χριστό της Αργυρής που τα τελευταία χρόνια της ζωής του καθόταν εκεί κάτω συνέχεια, μετά από 40 μέρες από την κοίμησή του, ξεράθηκε. Ναι. Για να δείτε ποια είναι η σχέση του και γι' αυτό και εμείς να πάρουμε όλες τις ισορροπίες. Μην παίρνουμε τα λολά, τα τρελά των Ευρωπαίων, που βλέπετε που έχουν φτάσει και πώς εξευτελίζουν πια κάθε υπόσταση ανθρώπινης ύπαρξης με όλες αυτές τις ανοησίες που όχι μόνο τα κάνουν αλλά και τα νομοθετούν κιόλας. Λοιπόν, ο Γέροντας λοιπόν για τη φύση είχε μεγάλη αγάπη και μία φορά μία αδελφή, το είχα πει και προχτές, η καημένη από ήθελε να ξεφλίδισε, για να φαίνεται το δέντρο πιο ωραίο, ήθελε να ξεφλίδισε στα Άγια, η Γερότης Σαλόμη, ξεφλίδισε όλη τη... Το φύλλο του δέντρου γύρω-γύρω, από τον κορμό, ξέρετε, το φλοιό, γύρω-γύρω αυτό. Λοιπόν, της λέει ο θύμωσε τόσο πολύ γρήγορα και της λέει, εάν ξεραθεί το δέντρο, θα κάνεις να κοινωνήσεις 2 χρόνια. Τι να κάνει, καημένη, θυμάστε τις παλιές σακούλες που υπήρχαν, βρέχη που ήταν με, ναι, με τους πάγκους. Σαν λινιάτσες, ναι. Πιάνει λοιπόν τις σακούλες αυτές, τις βρέχει, τις βάζει γύρω-γύρω από τον κορμό, τις δένει με το σχοινί
και πότε και έβραχε τις σακούλες για να μην ξεραθεί το δέντρο και πάρει τον κανόνα αυτό να κοινωνήσει 2 χρόνια. Και αυτό είναι πάρα πολύ έτσι χαρακτηριστικό της σχέσης του Γιώργου με τα φύση και με τα δέντρα. Και αγαπούσε πάρα πολύ, όπως σας είπε και ο πατήρ Αλέξιος, πάρα πολύ τα ζώα, τα ερπετά. Αλλά βέβαια έπαιρνε μαθήματα όταν πήγαινε στο γέροντα τον Θεόχτιστο, που λέγεται ότι ήταν ασκητής που είχε παρατηθεί από Μητροπολίτης και πήγαινε σαν μοναχός νεαρός και τον έβρισκε, ότι τον είχε δει πολλές φορές να είναι με τα φίδια, με τις οχές. Οι οχές πηγαίνανε και του κάνανε παρέα. Και από εκεί βέβαια και από τον Άγιο Νεκτάριο πήρε όλα τα πνευματικά, γι' αυτό προχώρησε τόσο πολύ ο γέροντας. Και επίσης κάτι πολύ σωστό που θα ήθελα και εσείς να το έχετε υπόψη, ήταν ότι εξασκούσε πολύ την ουερά προσευχή. Σε όλους, και τους λαϊκούς και στις γυναίκες και στα παιδιά και στις μεγάλες, ο γέροντας έβαζε ένα μικρό κανόνα που θα τον κάνουν μυστικά, το ξέρε εκείνος και οι εξομολογούμενοι, όχι οι άλλοι. Ούτε το μαθαίναν άλλοι, ούτε τα λέμε όπως κάνετε μερικές φορές και τα διατυμπανίζετε σαν τους Φαρισαίους. Δεν κάνει να τα λέμε. Τα εσωτερικά μας και τα πνευματικά μας δεν είναι απλώς μόνο προσωπικά δεδομένα, αυτό δεν είναι τίποτα. Είναι μυστικά που πρέπει να τα έχουμε μόνο εμείς, ο Θεός και μετά ο πνευματικός μας. Όχι άλλος, δεν πρέπει να ξέρει άλλος τα δικά μας τα εσωτερικά. Και έλεγε λοιπόν την ουερά προσευχή και εξασκούσε την ουερά προσευχή. Εκείνος του άρεσε πάρα πολύ μετά τη Θεία Λειτουργία να μην πάει να κοιμάται. Εμείς πηγαίναμε και κοιμόμαστε συνήθως, γιατί για να αντέξουμε όλη την άλλη μέρα, όταν σηκώνεσαι από τις 2 η ώρα, πώς να αντέξει μέχρι τις 7 το απόγευμα. Είναι πολύ δύσκολο σε βιολογικά, ακόμα και γίγαντας να είσαι, στη δύναμη θα πέσεις. Λοιπόν, ο Γιώργος τι έκανε, είχαν μια καρεκλίτσα στο κελί του, την οποία τη φύλαγε και ο Γιώργος ο Παύλος μέχρι τελευταία και νομίζω μετά την έδωσε στην κυρία Κουφάκη. Και εκεί ο Γιώργος καθότανε, ήταν σαν σιζλόγκ, πώς τη λέγαμε. Ναι, σιζλόγκ. Εκεί καθόταν ο γέροντας και συνέχιζε και έλεγε την ευχή, εξασκούσε την ευχή. Μία ωραία πρωία λοιπόν ακούει, την ώρα που έλεγε την ευχή, πήγαινε στην Ικαρία να σώσει την Ελένη. Στην αρχή νόμιζε ότι είναι πειρασμικό, είναι της φαντασίας ότι είναι πειρασμικό. Το ακούει και δεύτερη φορά, το ακούει και τρίτη φορά, και με την πείρα που είχε την πνευματική αμέσως σηκώνεται, ειδοποιεί τον ηγούμενο ότι φεύγει. Και πάει λοιπόν, κατεβαίνει στο λιμάνι, παίρνει καραβάκι, πηγαίνει στην Ικαρία, τρέχει λοιπόν στο λιμάνι, ρωτάει από εδώ από εκεί που είναι η Ελένη και τα λοιπά, μικρά τα μέρη, ξέρετε, ξέρουμε καμιά φορά και με τα ονόματα, λέμε η Κεραγιώργιανα, η Κεραμαρία, η Κεραντιγόνη. Λοιπόν, τρέχει ο γέροντας, του λέγανε προς τα δόμενη. Ο γέροντας εκεί δεν διασπά το καθόλου. Έτρεχε ο γέροντας, για μια στιγμή πλησιάζει κάπου στο σπίτι της κοντά και βλέπει μια γυναίκα μαυροφορούσα να τρέχει έξαλλη. Φωνάζει ο γέροντας, Ελένη παιδί μου, στάσου, για σένα ήρθα. Και στέκεται η Ελένη και πηγαίνει και γονατίζει μπροστά στον γέροντα και του λέει, αυτή τη στιγμή πήγαινα να αυτοκτονήσω. Είχε πεθάνει ο άνδρας της πριν μία εβδομάδα και δεν μπορούσε να αντέξει τον πόνο του θανάτου η γυναίκα. Γιατί φαίνεται ήταν πολύ αγαπημένο ζευγάρι. Και από τότε η ίδια η κυρία, η μακαριστή Ελένη, τα είπε στον Γιώργο τον Παύλο και τα σημείωσε και το έγραψε και στο βιβλίο αυτό. Από τότε ερχόταν πια η Ελένη στην Πάτμο, έγινε πνευματικό κόρη του Γέροντα και ερχόταν και εξομολογείται στον Γέροντα. Ήτανε μεγάλης πνευματικότητας. Ο Πατριάρχης Αθηναίος και εξομολογείται. Ναι, ναι, και ο Πατριάρχης Αθηναίος. Και ο Σπυρίδωνας ο Βλάχος, ένα αρχιεπίσκοπος Αθηνών. Είχε ένα κουδουνάκι στο κελί του. Ναι, το χτύπαγε ναι. Και πήγε η αδελφή που τον υπηρετούσε. Ανοίξει την πόρτα, είναι κάποιο επίσημο έξω. Χτυπάει την πόρτα. Ναι, ναι. Και πήγε σηκώσει να χτυπήσει την πόρτα του Πατριάρχη. Ανοίγει την πόρτα η μοναχία. Γιατί... Ναι, ναι, ναι. Και όχι μόνο αυτό. Ξέρετε αυτό το καμπανάκι τώρα που λέει ο Πατέρα Αλέξιος. 40 μέρες μετά την κοίμησή του χτυπούσε στις 9 η ώρα μόνο του. Το έχει γραφεί και αυτό. Απίστευτο, ε. Το καμπανάκι που χτυπούσε και ειδοποιούσε τις αδερφές. Επί 40 ημέρες, κάθε πρωί στις 9 η ώρα, χτυπούσε μόνο του. Επίσης, τώρα μου είπε η γερόντισσα, του στείλανε ένα γράμμα. Τώρα που πήγα να τις κερδίσω και να πάρω μερικές κονίτσες να σας φέρω. Και μου λέει, πήραμε ένα γράμμα να σας πούμε και αυτό μου λέει η γερόντα, γιατί είστε ο μόνος που πάντα μιλάτε για τον γέροντα. Ξέρετε, εγώ μιλούσα πριν αγιοκατατακτή. Και με καλούσανε.
Και μετά την ηγουμενία μου ασχολήθηκα με αυτό το θέμα και πήγαινα, βέβαια για να μην κουράζω το ακροατήριό μου, πάντα λέω ένα άλλο θέμα. Ας πούμε και τώρα έχω σκοπό να γράψω και άλλα θέματα. Ας πούμε ο Γιώργος πώς έβλεπε τον Χριστό, ο Γιώργος πώς ήταν στη λατρεία, ο Γιώργος και η αντίσταση, ο Γιώργος και η εξομολόγηση, ο Γιώργος και η φύση. Αλλά θέλει, βέβαια θέλει πολύ δουλειά όλο αυτό, γιατί δεν έχεις και το πολύ υλικό, ξέρετε, δεν έχεις υλικό. Αλλά βέβαια από τις επιστολές του και το ημερολόγιο του που διασώζεται σχεδόν όλο μέσα στο βιβλίο του Αγίου Βερατίου και Αυλώνα και Κανίνης, το Ιγνατίου, μπορείς να πάρεις πολλά στοιχεία από εκεί. Έτσι λοιπόν, όπως λέγαμε, ο Γέροντας είχε και τώρα, μετά θάνατον, παρουσιάστηκε λοιπόν στην Κύπρο σε μία κυρία καρκινοπαθή. Τώρα δεν θυμάμαι να σας πω τα όνοματα, μου τα είπε η Γρότησα, θα τα προσπαθήσουμε να τα βρούμε, να τα ξέρουμε, γιατί είναι αλλιώς η μαρτυρία όταν λέμε και το όνομα. Δημοσίευτε, ναι. Και παρουσιάζεται, ήταν καρκινοπαθής η γυναίκα, παρουσιάζεται λοιπόν στον ύπνο της και της λέει, παιδί μου, έχεις γίνει καλά. Λέει, ποιος είστε εσείς? Λέει, είμαι πατέρα Φιλόχιος από την Πάτμο. Και να έρθεις να με χαιρετήσεις στο σπίτι μου, στην Πάτμο. Αυτή η κυρία όμως η καημένη, δεν συγκράτησε το όνομα, δυσκολεύτηκε πάρα πολύ και έψαχνε και ρωτούσε, μα ποιοι είναι αυτοί στην Πάτμο, ποιος είναι αυτός. Της λέγανε ο Θεολόγος, της λέγανε ο Όσιος Χριστόδουλος. Ευτυχώς και βρέθηκε ένας και της λέει, μήπως είναι ο Άγιος Αμφιλόχιος που έγινε ο κατατάγητο. Ναι, λέει, Αμφιλόχιος μου είπε ότι ήταν. Και τα έγραψε όλα αυτά και θέλει να έρθει τώρα να προσκυνήσει στο μοναστήρι. Και άλλοι και καρκινοπαθείς πολλοί έχουν γίνει καλά. Και ο Γιώργος, θα σας πω και η Ευωδία, μία άρρητη Ευωδία. Υπήρχε ένας ταξιτζής, τώρα σας πω και αυτό τώρα που έγινε, που είναι παντελώς άθεο παιδί στην Πάτμο. Δεν ήθελε καμιά σχέση με την Εκκλησία, δεν απελησίαζε τίποτα. Πάει λοιπόν μία Σερβίδα πριν 4 χρόνια, πρέπει να έχει περάσει μια πενταετία από αυτό το γεγονός. Και πηγαίνει λοιπόν μία Σερβίδα με το αμάξι να την πάει στο μοναστήρι. Του λέει η Σερβίδα, περίμενε με, θα τελειώσει πάνω προσκύνημα να με ξαναγυρίσετε πάλι κάτω στο λιμάνι. Μπαίνει, εντάξει, περίμενε το παιδί. Πάει η Σερβίδα λοιπόν μέσα, ήθελε να εξομολογηθεί. Ορθόδοξη αυτή. Αλλά ο πνευματικός τους τώρα που έχουν οι αδερφές ήταν σε ένα κάθισμα, σε ένα κουβάρι. Μετόχι του στο κουβάρι. Ο πατήρ Ηλίας. Και λένε, μα δεν είναι εδώ ο πνευματικός μας. Θέλετε να έρθείτε, έτσι λέει, αύριο. Λέει αύριο, μα θα φύγω, λέει, απόψε το βράδυ. Φεύγω. Δεν μπορώ να έρθω αύριο. Την κατεβάσανε λοιπόν από Ευγένεια και η Αρχοντάρισα, η αδερφή που είναι υπεύθυνη, να προσκυνήσει κάτω στην εκκλησία. Στο καθολικό του το παλιό, δίπλα είναι ένα παλιό παρεκκλήσι από το 16ο αιώνα του Αγίου Λουκά, του Ευαγγελιστού Λουκά. Μπαίνει λοιπόν μέσα στο παρεκκλήσι του Ευαγγελιστού Λουκά και βλέπει έναν ιερέα, ολοζώντανο. Μάλιστα του φυλάει το χέρι, ακούτε τώρα μία λεπτομέρεια. Και η γυναίκα σκανδαλίστηκε επειδή ευωδίαζε πάρα πολύ το χέρι του και λέει, μα τι κολόνιες βάζουν αυτοί οι παπάδες, έλεγε από μέσα της. Σκανδαλίστηκε τώρα. Έφυγε, πήρε ευχή, έφυγε ο ιερέας από το παρεκκλήσι του Ευαγγελιστού Λουκά, βγήκε έξω και μετά έρχεται η αδερφή να την πάρει. Λέει, βρε παιδί μου, αφού έχετε ιερέα, γιατί δεν του λέτε να εξομολογηθώ? Λέει, καλή μου κυρία, ο ιερέας μας είναι στο κουβάρι, δεν είναι εδώ πέρα. Λέει, μα όχι, μα εγώ είδα έναν ιερέα και του φίλησε το χέρι του και μάλιστα σκανδαλίστηκα που είχε τόση κολόνια στο χέρι του, λέει. Η αδερφή για να την εξευμενήσει, λοιπόν, λέει, ας την ανεβάσω πάνω στο κελί του Γιώργου να προσκυνήσει, να το δει. Εκεί όμως το κελί, οι αδερφές, έχουν μια φωτογραφία ακόμα του Γέροντα. Όχι εικόνα, έχουν τη φωτογραφία του την αληθινή, μια αληθινή φωτογραφία. Και όταν είδε η Σερβίδα το Γέροντα στη φωτογραφία, έμεινε, λένε, αυτός ήταν. Αυτός ήταν. Να δείτε. Είναι αυτό το μυστικό, το πνευματικό, πρέπει να το καταλάβετε. Είναι άλλη διάσταση. Την οποία είμαστε όλοι βαπτισμένοι και όλοι πρέπει να περνάμε είδηση τώρα πνευματικά. Παρουσιάστηκε ο Γέροντας και της έδωσε την ευχή της ολοζώντανος πριν μερικά χρόνια. Εύχομαι πραγματικά η ευχή του. Έχω να σας πω χιλιάδες, αλλά θα τα πούμε και άλλη φορά. Τώρα θα ξαναρχόμαστε μία-δύο φορές το χρόνο. Όσο θα ερχόμαστε να συνεχίσουμε αυτή την επαφή. Σας έχουμε φέρει και Άγιο Λείψανο, σας δώσαμε και εικόνα, και μια μικρούλα εικόνα, αλλά είναι από τις πολύ όμορφες είναι, να την έχετε ευλογία.
Και έξω εκεί στην πορτούλα έχουμε μερικά πραγματάκια για να ενισχύσουμε το ησυχαστήριο του Αγίου Νεκταρίου, το οποίο το έκτισε ο Γιώργος ο Παύλος, να σας πω, για τον Άγιο Νεκτάριο, λόγω της φιλίας που είχε ο Άγιος ο Γέροντας και λόγω του ότι έμαθε την ωραία προσευχή από τον Άγιο Νεκτάριο. Ο Γιώργος ο Παύλος ήθελε να κτίσει τον Ευαγγελιστή Λουκά λόγω της τοποθεσίας Λουκάκια. Και, ωραία. Και ήταν στα γένεια και ο πατήρ Αλέξιος. Κοιτάξτε ευλογίες. Και του λέει, μη χτίσεις παιδί μου τον Άγιο Λουκά, χτίσε τον Άγιο Νεκτάριο, γιατί από τον Δεσπότη έμαθα την ωραία προσευχή. Αυτά με πολύ αγάπη, σας κούρασαμε πάρα πολύ, να ζείτε και να εύχεστε.